Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί από την Ευρώπη και με βάση τις γεθνείς συνθήκες και τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ε, και βεβαίως οι κανόνες που διέπουν την επίλυση του προβλήματος πρέπει να είναι το Θέμα της ασφάλειας, των εγγύσεων, των στρατεύματων κατοχή και αυτό και με βάση την ευρωπαϊκή ταυτότητα τη Κύπρου. Mm -hmm. Είναι yeah, αδιανόητο, yeah, δηλαδή, yeah. μια χώρα να είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική και να έχει στρατεύματα mm -hmm. κατοχή. Και σε επιχειρήματα ε, που ακούω ότι δεν ήταν ο κατάλληλο χρόνο κλπ. Κοιτάξτε, αυτά πάντα τα ακούγαμε. Αυτό, mm -hmm. Αυτή η μετάθεση στο μέλλον ουσιαστικά θα οδηγήσει, φοβάμαι, σε μια de facto αποδοχή. Τη διχοτόμηση και στο να παγιωθεί αυτή να γίνει συνείδηση <συσκ> πια. <συσκ> κάτι που απευθύνονται <συσκ> όλοι. Επομένω, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο <συσκ> και μένει να δούμε. Καλώ. Ωραία. Ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και τα οικονομικά μπροστά μα. Πάμε.